Γεια σας, είστε στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλφη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Η Αγγλία ήταν ισοπεδωτική στο δεύτερο μέρος του βρετανικού ντέρμπι και με πρωταγωνιστή τον Μάρκους Ράσφορντ που πέτυχε 2 γκολ, σκόρπισε με 3-0 την Ουαλία για να κατακτήσει την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο και να δώσει ραντεβού στους 16 του Μουντιάλ με τη Σενεγάλη. Η ΗΠΑ ήταν η δεύτερη ομάδα που προκρίθηκε από τον δεύτερο όμιλο ύστερα από την νίκη με 1-0 επί του Ιράν για την τελευταία αγωνιστική χάρη στον γκολ του Κρίστιαν Πούλισικ που την ώρα που σκόραρε τραυματίστηκε. Με Ολλανδία στους 16 Αμερικανοί. Στον πρώτο όμιλο η Σενεγάλη επιβλήθηκε του Εκουαδόρ με 2-1 χάρη στα γκολ των Ισμαϊλά Σάρ και Καλιντού Κουλιμπαλή και πήρε μια δίκαιη νίκη και συνάμα πρόκριση στα νοκάουτ, αφήνοντας εκτός συνέχεια στην αντίπαλό της. Στο άλλο μάτς η Ολλανδία έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στο Κατάρ και χωρίς να φορτσάρει επικράτησε με 2-0 με γκολ των Χάκπο και Φρέγκι Ντε Γιόνγκ για να σφραγίσει το εισιτήριο για τους 16 μέσω της πρωτιάς του ομίλου. Σήμερα Αυστραλία-Δανία στις 5, την Ισία-Γαλλία την ίδια ώρα, Πολωνία-Αργεντινή στις 9 και Σαουδική-Αραβία-Μεξικό επίσης στις 9. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Μία προσφορά της Betson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να έχετε μια όμορφη μέρα.